8.000, 8.500 πριν από 3 χρόνια και φτάσαμε τώρα κάθε μήνα 4,5 εκατομμύρια ήταν γύρω στον Μάιο-Ιούνιο, τώρα είναι 3.900, που σημαίνει ότι γίνονται αποπληρωμές όλων των δεσμεύσεων του Ιούνιου και στην ουσία ό,τι μπαίνει μέσα βγαίνει αυτόματα είτε για μισθοδοσία είτε για λειτουργικά και δεν απομένει τίποτα για να μπορεί να καλύψει ο Δήμος κάποιες έξτρα σε επίπεδο ΠΕΡ. Λόγω του προβλήματος που υπάρχει με την υποχρηματοδότηση της ΠΕΡ Βορείου Αιγαίου προχθές στην Αθήνα που πήγαμε, το βάλαμε το θέμα για να ενισχυθεί η οικονομική η μερίδα που παίρνει η ΠΕΡ και να πάει περίπου στα ίδια επίπεδα με την μερίδα του Νοτιού Αιγαίου και των Ιωνίων νησιών, δεδομένου ότι πρέπει να καλύψει και τις ανάγκες τόσο των νομικών προσώπων που έχει η ΠΕΡ σε επίπεδο περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Αλλά εδώ το θέμα με τα λειτουργικά, με το Ταμείο του Δήμου είναι πάρα πολύ και λαμβάνοντας υπόψη στον προϋπολογισμό τον καινούριο, υπάρχει περαιτέρω μείωση του κράτους ενώ τον προϋπολογισμό 6% έχει τοπική αυτοδιοίκηση. Σημαίνει αν τώρα σταδιακά μειώνεται το υπόλοιπο με το 6% που έρχεται καπάκι από 1/1/2015, ακόμα πιο πολύ τα έσοδα και οι ΚΑΠ μειώνονται, τα παραγραφηθέντα δεν αποδίδονται στο επίπεδο που επιθυμούμε σαν τοπική αυτοδιοίκηση και πιστεύω θα υπάρχει πρόβλημα το επόμενο διάστημα. Άρα είναι επίκαιρο όσο οδηγόνται άλλοτε να συνδράμουμε με τους υπόλοιπους δημάρχους και με την ΚΕΔΕ να δούμε τι θα γίνει με τα οικονομικά των ΟΤΑ, διότι ένας οι δήμοι θα αρχίσουν να κλείνουν σε λίγο διάστημα. Συμφωνούμε απόλυτα με το ότι πρέπει να αυξηθούν οι χρηματοδοτήσεις προς τους Δήμους. Είναι γνωστό ότι οι χρηματοδοτήσεις αυτές μειώνονται σταδιακά. Απλά να παρατηρήσω λίγο για το ταμιακό υπόλοιπο. Όσον αφορά λοιπόν το ταμιακό υπόλοιπο, είναι σωστό αυτό που είναι 8 εκατομμύρια, τώρα έχει πέσει περίπου στα 4 σταδιακά με τα χρόνια. Είναι αυτό που είχαμε παρατηρήσει από την αρχή και αυτό το λόγο λάβαμε και μέτρα, ότι ο προϋπολογισμός ήταν ελληματικός κάθε χρόνο κατά περίπου 1 εκατομμύριο, με αποτέλεσμα να μειώνεται αυτό το ταμιακό υπόλοιπο κάθε χρόνο. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να αντιστραφεί αυτό, είναι πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό το λόγο πάλι το ταμιακό υπόλοιπο έχει μειωθεί. Συμφωνώ επίσης ότι είναι πράγματι θέλει ιδιαίτερη προσοχή αυτό, όχι τόσο όσον αφορά τα έκτακτα δικαιωμένα. Τα έκτακτα δικαιωμένα αφορούν τη ΣΑΤΑ. Η ΣΑΤΑ λοιπόν είναι κάποια χρήματα που έχουν ο Δήμος και τα οποία τα έχει να κάνει έργα. Το αν υπάρχουν χρήματα ή στο ταμείο έχει σχέση με το αν τα έργα προχωράνε ή δεν προχωράνε. Δηλαδή όταν προχωράνε τα έργα που είναι καλό, πληρώνονται εργολάβοι, οπότε το υπόλοιπο αυτό, το ταμιακό αυτό υπόλοιπο μειώνεται. Αλλά ούτως ή άλλως τα χρήματα αυτά είναι ονοματισμένα για συγκεκριμένα έργα, αλλά εκεί πρόκειται να πάνε. Εκείνο που θέλει μεγάλη προσοχή είναι το υπόλοιπο που έχει σχέση με τα τακτικά και τα έκτακτα ενδικευτά, όπου θα πρέπει να υπάρχει ένα ποσό της τάξης περίπου το 1.200 σε μόνιμη βάση για να καλύπτει 2 μισθοδοσίες, όπως επιβάλλεται, και για τη συγκεκριμένη περίπτωση τέλος Νοεμβρίου το ποσό αυτό είναι περίπου 1.030.000, είναι δηλαδή λιγότερο από αυτό που θα έπρεπε να είναι, και μάλιστα το σύστημα και εγώ στην οικονομική υπηρεσία ότι θα πρέπει να προσέχει και να μην κατεβάζει το υπόλοιπο αυτό κάτω από το 1.200.000, σταματώντας δηλαδή και κάποια τέρματα στην ανάγκη και πληρώνοντας τα αργότερα όταν υπάρχουν τα χρήματα. Πρόεδρε, συγγνώμη, διαπίστωσα στην τοποθέτησή σου 2 πράγματα. Το να αντιστραφεί, όπως λες, η κατάσταση δεν υπάρχει περίπτωση να αντιστραφεί, να χειροτεράσει, υπάρχει περίπτωση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λογαριασμοί στη ΔΕΗ ανταποδοτικά δεν πληρώνονται. Ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει λογαριασμού στη ΔΕΗ. Και όταν δεν πληρώνεται ο λογαριασμός στη ΔΕΗ και η παρακράτηση των ανταποδοτικών που είναι για το Δήμο, και αυτή δεν παρακρατείται. Άρα για να αντιστραφεί, να χειροτεράσει, ναι. Τώρα το δεύτερο, είπες ότι η οικονομική υπηρεσία κατέβηκε κάτω από το 1.200 που είναι η κόκκινη γραμμή. Με ποια εντολή κατέβηκε κάτω από το 1.200 που είναι το εγγυημένο ποσό για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων? Δεν έγινε με καμιανό εντολή, και μάλιστα σημαίνει ότι έγινε παραστέρηση από μένα, γιατί κατέβηκε κάτω από το 1.200. Πριν από λίγο καιρό, όταν ήταν 1.200-1.300, γινόταν επανάσταση να πηγαίναμε να κάνουμε αναμόρφωση 10 ή 20 χιλιάρικα. Και τώρα κατέβηκε στο 1 εκατομμύριο χωρίς εντολή
Δηλαδή, υπό την ευθύνη του κυρίου Πετράκη. Ναι, όμως έχω απαντήσει. Θέλω να σας πω ότι έχει ήδη ανακοίνωση στο ταμείο 129.000 ευρώ ότι θα έρθουν αυτά τα παρακρατηθέντα που έχουν κάθε τόσο μήνα. Όπως καλά ξέρετε. Οπότε ήξερα εγώ ότι θα έρθουν αυτές οι 129.000, γι' αυτό δεν υπήρξε ανησυχία. Ήξερατε ότι θα εισπράξετε και πήγατε κάτω από το ταμείο. Ήταν η αναγγελία πίστοση στο γραφείο και έμενε απλά να αποτεί το γραμμάτιο. Επί της ουσίας όμως, Πρόεδρε, η διαφοροποίηση στο ταμιακό υπόλοιπο όσον αφορά τις δύο μισθοδοσίες υπήρχε. Ταμιακά δηλαδή συνένεσε η Διεύθυνση Οικονομικού να πέσει κάτω από το 1.200. Διότι, κοιτάξτε, επειδή καταρχήν εμείς με τους υπαλλήλους δεν έχουμε αχωρήσουμε τίποτα. Έτσι το ξεκαθαρίζω. Όμως, επειδή ως Δημοτική Αρχή εμείς βιώναμε εντελώς διαφορετική λογική και φιλοσοφία από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και δι' σε διευθυντικό επίπεδο, είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν και μας γαργαλούν εντός εισαγωγικών. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Δεν μπορεί να εισπράττουμε συνέχεια απαντήσεις όπως για παράδειγμα οι χρηματοδοτήσεις των σωματείων ότι δεν και δεν βάζουμε την υπογραφή μας γιατί έτσι, γιατί αλλιώς και σε άλλα ζητήματα να βάζετε την υπογραφή σας. Να μου απαντήσετε. Και τότε που ήσασταν εσείς Δημοτική Αρχή, θυμάμαι φορές που κλείσαμε και βοηθήθηκε το ταμείο από τα προνοιακά κλειδώματα. Να φαίνεται ότι είναι εκεί που θέλει. Έπεσε κάτω από το 1.200. Βεβαίως. Το ταμείο δεν άλλαξε στάση. Κύριε Δήμαρχε, έπεσε κάτω από 1.200 επί θητείας μας, γιατί ο διευθυντής της υπηρεσίας μου το οποίο λογιστή είμαι. Να ξέρω τι γίνεται. Όχι, εγώ σας λέω ότι ακολουθούμε ακριβώς την ίδια πορεία. Για να μην περαυτολογούμε, επειδή η καιρή είναι δύσκολη και τα οικονομικά είναι πάρα πολύ δύσκολα, πιστεύω ότι τέτοιου είδους διαδικασίες πρέπει να τηρούνται, διότι αν αύριο μεθαύριο κάτι συμβεί, θα μείνουν απλήρωτοι υπάλληλοι και θα έρθουν εδώ από κάτω και θα φωνάζουν δεν πληρωθήκαμε και δεν πήγαν χρήματος. Εγώ πάντως από ό,τι θυμάμαι με συνεννόηση μαζί δεν είχαμε πέσει ποτέ κάτω από ένα 200. Έτσι, πάντα το κρατούσαμε σταθερό. Εντάξει. Πάμε στο δεύτερο θέμα, είναι διόρθωση διατάκτη. Είναι απλά μια ιστορία με ένα δικαστήριο στο οποίο και ο εστί δικηγόρος ο Νικόλαος Ιωάννη Παραδίσης είχε καθοριστεί η αμοιβή του 311 ευρώ. Γίνεται διόρθωση στην αμοιβή ότι είναι 314,08 ευρώ. Εντάξει, ας δηλαδή αυτό είναι τυπικό θέμα. Πού πολύ είναι η αξία των φαρτιών από τη διαφορά των χρημάτων που τα φάρια. Θέμα τρίτο. Εδώ πρόκειται για την μελέτη, την απόφαση δικαστηρίου, η οποία είχε επιβάλει να πληρωθεί κάποια μελέτη που έχει σχέση με τα πλακόστρωτα και τα πεζοδρόμια στις περιοχές Αγία Παρασκευή, Καστέλη και Κοταρίου του Νοχίου. Είναι για κάποιους μηχανικούς οι οποίοι κάνει τη μελέτη το 2004, θυμάμαι καλά. Τρίτη απόφαση δικαστηρίου πρόσφατα. Εδώ λοιπόν ψηφίζομαι την πίστοση, έχει εξασφαλιστεί ένα ποσό 25.500 ευρώ από την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του 2014 και ψηφίζω με την πίστοση για να πληρωθεί αυτό το ποσό. Δεύτερη δόση, Σαν δεύτερη δόση. Να ρωτήσω κάτι. Είχαμε κάνει διακανονισμό, θυμάμαι στην αρχή του χρόνου, για να γίνει αποπληρωμή. Επειδή έχουμε τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου, έτσι. Για τις περιπτώσεις που έχουμε τελεσίδικες αποφάσεις δικαστηρίου, π.χ. της ΔΕΙΑ, το 1.200, ή άλλες υποθέσεις, τελεσίδικες αποφάσεις, και δεν έχει προβληθεί στον προϋπολογισμό χρήματα. Όπως επίσης και για το θέμα του ΕΝΦΙΑ, που διευκρίνησε το Υπουργείο ότι για τα κτίρια που νοικιάζει ο Δήμος, εκεί θα πληρώσουμε ΦΠΑ, για αυτά τα κτίρια που φιλοξενούν οι υπηρεσίες του Δήμου, δεν θα πληρώσουμε ΦΠΑ. ΕΝΦΙΑ, έτσι. Τι γίνεται με την περίπτωση που στον προϋπολογισμό του Δήμου το καινούριο δεν έχει γραφτεί πίστοση ούτε για τις τελεσίδικες αποφάσεις των δικαστηρίων, αλλά ούτε και για τον ΕΝΦΙΑ. Όχι, έχει γραφτεί πίστοση. Έχει γραφτεί. Απλά δεν υπάρχει ένα ποσό. Για το ΕΝΦΙΑ έχει γραφτεί πίστοση. Ναι, έχει γραφτεί πίστοση. Αν θυμάμαι καλά, η 80 ή 90 χιλιάδες. Δεν θυμάμαι.
δεν είναι όμως, υπάρχει μια βεβαιότητα.